μετράμε ανθρώπινες ζωές. Εσείς μιλάτε για κέρδικες ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Όντως ήταν μια πρωτοβουλία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Μετά το τραγικό συμβάν που ακόμα και αυτή τη στιγμή ανασύρονται νεκροί από τα βαγόνια των τρένων. Οι νεκροί αυτοί είναι παιδιά όλων μας. Και ως πρόεδρος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου θέλω να εκφράσω την αμέριστη και τα αμέριστα και ειλικρινή συλληπιτήρια προς τις οικογένειες. Επίσης, περαστικά και γρήγορα ανάρρωση στους τραυματίες. Από ό,τι είδατε στο σημερινό κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, ανταποκρίθηκε ο κόσμος της Λιβαδιάς και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο αυτή την κοροϊδία της κυβέρνησης, της παρούσας αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί αυτό το έργο, το έγκλημα συντελείται εδώ και δεκαετίες. Δεν θέλω να δηλώσω κάτι αυτή τη στιγμή. Σας είπα ακόμα, οι νεκροί είναι στα νεκροτομεία της Λάρισας. Από εβδομάδα ίσως γίνουν και άλλες κινητοποιήσεις. Μιλάμε όντως για μια κινητοποίηση που θα πάρει μέρος στις γραμμές του ΣΕ και θα δούμε και από εκεί και πέρα. Αυτή ήταν μια πρώτη κινητοποίηση από το Εργατικό Κέντρο. Έλα. Είμαι εδώ, στο κέντρο μπροστά. Είμαστε εδώ γιατί διαμαρτυρόμαστε, γιατί πενθούμε για τα παιδιά που χάθηκαν και απαιτούμε να βγει όλη η αλήθεια στο φως. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται άλλα λόγια να πούμε σήμερα.